Κυρία Σιμονοπούλου, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλους. Ευχαριστώ πολύ που με έχετε. Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε που δίνετε το παρόν σε μια ημέρα που εκπέμπει πολλά μηνύματα και έρχεται κάθε χρόνο. Δεν ξέρω τελικά να σας πω την αλήθεια αν οι παγκόσμιες ημέρες θα έπρεπε να υφίστανται ή όχι. Εγώ το έχω πάντα αυτό το ερώτημα. Γιατί είτε δημιουργείς μια συνείδηση συλλογικά και γίνεται μια προσπάθεια συλλογικά ή με την παγκόσμια ημέρα απλά να το υπενθυμίζει σε κάποιους που ούτως ή άλλως το έχουν ξεχάσει. Δεν ξέρω, δώστε μου μία απάντηση. Ναι, φυσικά. Νομίζω ότι έχουμε πολλά παραδείγματα όπου οι παγκόσμιες ημέρες δεν θα έπρεπε να υπάρχουν ως μεμονωμένες περιπτώσεις, μεμονωμένες ημέρες υπενθύμησης κάποιων είτε γεγονότων είτε καταστάσεων που ζούμε. Εντάξει, εθιμολογικά και τελείως έτσι για να νιώθουμε, να νιώθει ο κόσμος ότι κάτι ακούει, να πούμε ότι η σημερινή μέρα είναι μια παγκόσμια μέρα υπενθύμησης του ανθρώπου ότι δεν είναι ο μοναδικός κάτοικος σε αυτόν τον πλανήτη. Και με αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, νομίζω, αν δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει και τώρα, είμαστε πολύ χαμένοι. Να σταματήσουμε και να συμπεριφερόμαστε σαν να είμαστε οι μόνοι στον πλανήτη. Ακριβώς. Νομίζω ότι έχουμε δρόμο ακόμα για να το καταφέρουμε ακόμα. Θέλω να πιστεύω ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος αρχίζει και το νιώθει αυτό το πράγμα, αλλά δεν είναι ακόμα, δεν έχουμε φτάσει νομίζω ακόμα στο επίπεδο να πούμε ότι ο άνθρωπος ως όν νιώθει ότι ζει ισότιμα, θα έπρεπε να ζει ισότιμα σε αυτόν τον πλανήτη. Θα έλεγα περισσότερο ότι νιώθουμε ως είδος ότι είμαστε ανώτερο και χωρίς να σκεφτόμαστε και χωρίς να εκτιμάμε το γεγονός ότι τα ζώα, είτε αυτά είναι κόσιτα, είτε είναι άγρια, ζουν και αυτά σε αυτόν τον πλανήτη και μάλιστα ο λόγος ύπαρξής μας βασίζεται σε πολύ μεγάλο, ίσως τον κυριότερο ρόλο σε αυτά. Έτσι. Οπότε ας πούμε ότι είναι μια ημέρα δράσης, μια ημέρα υπενθύμησης ότι υπάρχουν δικαιώματα, ότι έχουμε, δεν είμαστε μόνοι, όπως είπα, σε αυτόν τον πλανήτη. Και εντάξει, ας πούμε ότι αυτή η μέρα κάποια στιγμή θα γίνει απλά μία μέρα να γιορτάζουμε ότι τελικά έχουμε φτάσει στο επίπεδο να σεβόμαστε τα υπόλοιπα πλάσματα. Και ενώ τώρα όλο αυτό θα έπρεπε να ήταν αυτονόητο, θα έπρεπε να είχαμε διδαχθεί από το σχολείο πώς να συμπεριφερόμαστε στα ζωάκια, αυτό βέβαια δεν συνέβη ποτέ και ευελπιστούμε να συμβεί. Πόσο σημαντικό είναι τελικά να μπούμε στη διαδικασία να υιοθετήσουμε ένα ζωάκι, όχι μόνο για το δικό μας τον ψυχισμό, γιατί γνωρίζουμε όλοι τα ωφέλη του να έχουμε ένα ζωάκι στο σπίτι ή και όχι, αλλά πόσο σημαντικό είναι και για το ίδιο το ζωάκι που παραμένει σε μονάδες και περιμένει κάποιον από εμάς να το υιοθετήσει. Ναι, εντάξει, νομίζω ότι είναι η μόνη του ελπίδα. Είτε ζει στο δρόμο, είτε ζει σε κάποιο καταφύγιο, η μόνη του ελπίδα είμαστε εμείς. Για μένα, εγώ θα μου επιτρέψετε να πάω ένα βηματάκι πιο πίσω, να υπενθυμίσουμε στον κόσμο ότι όλα αυτά τα πλάσματα, όλα αυτά τα ζώα που βρίσκονται αυτή τη στιγμή είτε σε κλουβιά είτε στους δρόμους, και μιλάμε τώρα για τα, στην ουσία για τα οικόσιτα, έτσι, για τα ζώα τα οποία είναι πιο κοντά στον άνθρωπο και όχι για τα άγρια, αλλά να πούμε ότι όλα αυτά σε καμία περίπτωση δεν επέλεξαν να βρίσκονται στο σημείο που βρίσκονται, στην κατάσταση που βρίσκονται. Είναι και πάλι το χέρι του ανθρώπου αυτό που τα έφερε στην κατάσταση. Οπότε η μόνη τους ελπίδα είναι η συνειδητοποίηση, θα έλεγα εγώ, όλων μας, ότι μπορούμε να τα βοηθήσουμε και μπορούμε να τα κάνουμε μέλη της οικογένειάς μας, τουλάχιστον ένα από αυτά, όχι... Έχει αλλάξει όμως, για να λέμε τα πράγματα και με το όνομά τους, έχει αλλάξει, δεν θέλουμε να είμαστε κάθετοι. Νομίζω η συμπεριφορά και η αντίληψη και η συνέστηση πολύ κόσμου τελικά απέναντι στο κομμάτι της υιοθεσίας, απέναντι στο κομμάτι της στήρωσης τελικά ακόμα, υπάρχει γνώση για το τι πρέπει να γίνει έτσι ώστε να μην αυξάνεται ο πληθυσμός όλων εκείνων των αδέσποτων ζώων και τελικά πολλά από τα αδέσποτα να καταλήγουν στην αγκαλιά οικογενειών όπως και γίνεται. Και νομίζω το παρατηρούμε, κυρία Ζημονοπούλου, και στο Ηράκλειο πολύ έντονα τα τελευταία 4-5 χρόνια. Ναι. Να μην είμαστε άδικοι, σίγουρα. Υπάρχει μεγάλος αριθμός, έχει αυξηθεί ο αριθμός των ανθρώπων οι οποίοι βλέπουν πραγματικά τα ωφέλη της συμβίωσης με ένα ζώο. Έχουν επιλέξει να υιοθετήσουν ένα ζωάκι.
Το πρόβλημα είναι ότι αυτό που συμβαίνει σε όλες τις κατηγορίες, νομίζω, στη ζωή μας, χρειάζονται πολύ καλοί για να διώξουν ένα κακό. Τι θέλω να πω με αυτό? Θέλω να πω ότι σαφέστατα υιοθετούνται αρκετά ζώα. Υπάρχει πολλής κόσμος ο οποίος επιλέγει είτε το κοινοκομείο Ηρακλείου, είτε να επικοινωνήσει με φιλοζωικές της περιοχής του ή ευρύτερα και σε όλη την Ελλάδα, να επιλέξει να υιοθετήσει ένα. Όμως παράλληλα έχουμε εγκαταλείψεις την ίδια στιγμή που έχουμε υιοθεσίες. Έχουμε γένες δεσποζόμενων, οι οποίες μπορούν να... Στην ουσία δημιουργούν το διπλάσιο πρόβλημα, γιατί ξέρουμε ότι είναι εκθετική η αύξηση των ζώων. Οπότε ταυτόχρονα σώζοντας ένα, στην επόμενη γωνία βρίσκουμε άλλα 5 και γεννιούνται πολύ περισσότερα στα σπίτια τα οποία δεν μπορούν, δεν είναι αδύνατο να απορροφηθούν όλα. Οπότε όπως κάθε χρόνο θα μου επιτρέψετε να ξαναπώ προς όλους τους τηλεθεατές που βλέπουν που ενδεχομένως να έχουν ζώα ή να σκέφτονται να υιοθετήσουν, να πω ότι είναι πολύ σημαντικό η στήρωση, είναι σημαντικό να μην αφήνουμε τη θηλυκιά να γεννάει, τη σκυλίτσα μας, όχι γιατί ενδεχομένως να μην μπορούμε, να μην μπορέσουμε να βρούμε σε αυτά τα κουταβάκια που θα γεννηθούν σπίτι, αλλά γιατί αυτό σημαίνει ότι αυτόματα καταδικάζουμε άλλα τόσα, τα οποία βρίσκονται είτε στο δρόμο είτε σε κλουβιά. Χωρίς να είναι δική τους επιλογή. Βέβαιο θάνατο. Γιατί δεν μπορούν να υιοθετηθούν. Έχετε ανάγκη από εθελοντές? Μπορούμε εμείς να βοηθήσουμε? Υπάρχει τρόπος να έρθουμε εκεί και έμπρακτα να δείξουμε την αγάπη μας, ακόμη και αν έχουμε υιοθετήσει κάποιο ζωάκι ή αν θέλουμε να το κάνουμε στο μέλλον? Νομίζω ότι βεβαίως. Πάντα φιλόζωα χέρια, φιλόζωες ψυχές είναι πολύ σημαντικές. Καταρχάς έχουμε ανάγκη από ανθρώπους οι οποίοι θα αντιληφθούν ότι δεν πρέπει να κάνουν κακό στα ζώα και δεν πρέπει να τα εγκαταλείπουν. Αυτό που καθιστά... το πάτε, γιατί βάζω ένα αστερίσκο εδώ πέρα για τα όσα έχουν καταγραφεί σε επίπεδο Κρήτης, ό,τι έχει να κάνει με την κακοποίηση ζώων, από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία, θυμόμαστε όλοι. Και ευτυχώς δέχεται τροποποιήσεις στο νομοθετικό πλαίσιο, προκειμένου τουλάχιστον τους θεριακλίδες και τους αντάρτες εντός εισαγωγικών εδώ στο νησί μας που κακοποιούν αθώες ψυχούλες, τα ζωάκια, τα μικρά, να τους περιορίσει όσο το δυνατόν περισσότερο. Δηλαδή πάλι καλά έχουμε και τη σύνδρομη του κράτους σε αυτό το κομμάτι πλέον. Να κρατήσουμε ένα μικρό καλάθι. Νόμοι υπάρχουν. Ναι. Όχι, τι θέλω να πω. Θέλω να πω το εξής, ότι κάθε νόμος είναι, θέλουμε να πιστεύουμε ότι είναι για καλό. Πρέπει να υπάρχει βούληση. Να μην υπάρχει μόνο ο νόμος, να μην υπάρχει μόνο το νομοθετικό πλαίσιο, πρέπει να υπάρχει βούληση, πρέπει να υπάρχουν οι φορείς οι οποίοι θα ενεργοποιηθούν για να υπάρξουν πρόστιμα, για να υπάρξουν καταγγελίες. Πρέπει οι ίδιοι οι πολίτες, όλοι μας, να συνειδητοποιήσουμε ότι είναι σημαντικό να κάνουμε καταγγελίες, να επικοινωνούμε με την αστυνομία, να μην φοβόμαστε. Νομίζω ότι όταν θα αρχίσουν να υπάρχουν τελεσίδικες αποφάσεις για κακοποιήσεις. Οι δημοσιογράφοι φυσικά θα κάνετε το καθήκον σας όπως το κάνετε σε όλες τις περιπτώσεις που έχουμε τέτοια περιστατικά. Θα δημοσιοποιούμε τέτοιες αποφάσεις και έτσι ο κόσμος θα αρχίσει να συνειδητοποιεί ότι αυτά τα δικαιώματα έρχονται μαζί με νόμους και με πρόστιμα και με ποινές φυλάκισης πολλές φορές. Αλλά πρέπει να πω ότι είναι σημαντικό να μην διστάζουμε να καταγγέλνουμε. Και επειδή αναφέρατε την Κρήτη και επειδή έχουμε πάρα πολλά περιστατικά, να σας πω αυτό που λέω πάντα και σε κάθε τέτοιο περιστατικό. Προσωπικά δεν είμαι σίγουρη ότι η Κρήτη είναι αυτό που λένε η πρώτη περιφέρεια στην Ελλάδα η οποία έχει ανθρώπους με έντονα κακοποιητικές οδυνηρή πρωτιά διαθέσεις. Έχει καταγραφεί έτσι. Εγώ θα έλεγα ότι η Κρήτη έχει ταυτόχρονα και ένα πολύ ισχυρό δίκτυο εθελοντών και απλών ανθρώπων οι οποίοι δημοσιοποιούν τέτοια περιστατικά. Και φιλοζωική συνείδηση. Ακριβώς. Δηλαδή όπως έχουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν διστάζουν να κάνουν κακό στα ζώα
Και όπως πολύ καλά ξέρουμε, αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι είναι οι εν δυνάμει κακοποιητές ανθρώπων. Αυτό είναι δεδομένο. Έχουμε ταυτόχρονα και πολλούς και απλούς πολίτες φιλόζωους, οι οποίοι όταν θα δουν ένα σοβαρό περιστατικό κακοποίησης, θα το δημοσιοποιήσουν, θα κυκλοφορήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θα κυκλοφορήσει και έτσι. Γι' αυτό η Κρήτη βγαίνει, χωρίς να θέλω να πω ότι δεν είναι πολύ έντονο το φαινόμενο και πολύ σοβαρό, έτσι. Απλά να ξέρουν όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν σκοπό να κάνουν κακό, ότι ταυτόχρονα κάπου εκεί κοντά υπάρχει και ένας άνθρωπος ο οποίος άμα το δει... Θα το ακούσει, θα το καταγγείλει και ο νόμος θα... Θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, γιατί αυτό πρέπει να γίνεται. Κυρία Ζημονοπούλου, το καλοκαίρι λέμε και συνηθίζουμε να λέμε ότι στα αδέσποτα τουλάχιστον, τα οποία συναντούμε, να βάζουμε λίγο νεράκι λόγω του καύσωνα, να δίνουμε λίγο παραπάνω προσοχή. Τώρα το χειμώνα, και με αυτό να κλείσουμε, τι μπορούμε να κάνουμε, πώς μπορούμε να συμπεριφερθούμε απέναντι σε όλα αυτά τα εκατοντάδες αδέσποτα τα οποία ζουν ανάμεσά μας, στην πόλη μας. Να πούμε ότι όπως έχουν ανάγκη από το νερό το καλοκαίρι τα ζώα, το χειμώνα έχουν ανάγκη από τροφή. Είναι λίγες οι ώρες που μπορεί ένα σκύλος και μια γάτα, μια και μιλάμε πάλι για, φαντάζομαι, τον αστικό ιστό, να επιβιώσουν χωρίς φαγητό μέσα στο κρύο. Δηλαδή το κρύο τους βοηθάει να κρατάνε και μια εσωτερική θερμοκρασία ψηλή ώστε να αντέξουν. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι... λίγη τροφή μπορούμε να βάζουμε. Το επιτρέπει και ο νόμος. Ο νόμος και ο παλιός και από όσο ξέρω και ο καινούριος επιτρέπει την σύτηση αδέσποτων, αρκεί να μην δημιουργείται αιστεία μόλυνσης. Νομίζω ότι μια κουτίτσα στην πιλωτή μας θα ήταν εξαιρετική. Να πούμε ότι στα χωριά μας δεν πρέπει να υπάρχουν πλέον βαρελιά, δεν πρέπει να υπάρχουν τεπόζιτα, δεν πρέπει να υπάρχουν αλυσίδες. Νομίζω ότι πρέπει να τα προσέχουμε όσο προσέχουμε τον εαυτό μας, τους δικούς μας ανθρώπους, να τα αγαπάμε, γιατί είναι οι πιο πιστοί μας φίλοι και πολλές φορές δεν έχουμε φανεί, νομίζω, αντάξει των προσδοκιών σαν άνθρωποι. Υπάρχει και μια σχέση, Χριστιανά, αν το θέλεις, ηθικής μεταξύ ζώου και ανθρώπου για εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια. Έτσι, ας μην υπάρξει ρήξη. Τώρα δεν καταλαβαίνω, μπροστά δεν πάμε ή πάμε πίσω? Τι κάνουμε? Μπροστά πάμε. Να επικοινωνούμε. Να πω κάτι. Επιτρέψτε μου τελευταίο. Υπάρχει μια αίσθηση σε πολλά μέρη, ειδικά εκτός των αστικών, εκτός των πόλεων, ότι τα ζώα είναι ζώα εργασίας, τα ζώα αντέχουν. Ο άνθρωπος ξεχνάει ότι τα ζώα υπήρξαν στην ουσία ο λόγος που έμεινε ζωντανός, είτε γιατί του προσέφεραν συντροφικότητα, είτε γιατί του προσέφεραν φύλαξη, είτε και το ίδιο του το κρέας. Για όλους αυτούς τους λόγους θα έπρεπε να νιώθουμε ευγνωμοσύνη που υπάρχουν στη ζωή μας. Σας ευχαριστούμε. Και αυτό να μας δώσει να έχουμε και ένα σεβασμό απέναντι σε αυτά. Τα είπατε όλα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Κυρία Ζημονοπούλου. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Απόγευμα.